Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας, για να προσγειωθούμε λίγο ανομάλως. Είναι ο Γιάννης ο Βάγκος, τον ξέρετε ως αγρότη, μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τον μπλόκο εκεί του Κάστρου στη Βιωτία. Ο Γιάννης ο Βάγκος λοιπόν, ένας άνθρωπος που όσοι το γνωρίζουμε, Πασόκ το λέγαμε. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Βάγκος όμως ανακοινώθηκε ότι είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Και έχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του για αυτή την προσωπική μάχη που δίνει. Υπό διαφορετικό πρίσμα είναι η αλήθεια. Στο ευρωψηφοδέλτιο ενός κόμματος που θα έλεγε κανείς ότι απέχει από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας εμείς με το Πασό. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιώργο. Και ειλικρινά, τα βαθιά μου συλληπιτήρια για τον κύριο Λιβιτζή. Να είσαι καλά. Γιατί τώρα δεν το ξέρω και σοκαρίστηκα. Ναι, και εμείς να δεις. Τόσο πρωινά στο Sky, τόσο πρωινά στα μπλόκα, ναι. Τόσο πρωινά ζωντανές συνδέσεις. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ειλικρινά, τα βαθύτατα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, πάνω απ' όλα, και σε εσάς που είστε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, για πες μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς τώρα... αποφάσεις να πεις ναι σε μια πρόταση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον, έχει ένα ειδικό βάρος, η αλήθεια είναι, γι' αυτό σε κάλεσα να το κουβεντιάσουμε. Πρώτη φορά κατεβαίνω σε εκλογές, δεν έχω ξανακατεβεί ούτε σε τοπικές. Ναι. Ήταν μετά από πολύ μεγάλη σκέψη. Απλά επειδή θέλω να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και γενικότερα με τον κόσμο της παραγωγής, σε αυτούς που δουλεύουν και θέλουν να παράγουν. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο όχι σε αυτούς που θέλουν να μας πάρουν την παραγωγή από τα χέρια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πήγα στο ΚΚ συνεργαζόμενους για να μπορώ αύριο να καλλιεργώ, να μπορώ να παράγω. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να στο Πασόκ, σε ένα Πασόκ που ο πρώην πρωθυπουργός, ο τελευταίος πρωθυπουργός του Πασόκ, να λέει χαρισματικό ηγέτη τον κύριο Τσίπρα. Έναν κύριο Τσίπρα που ουσιαστικά τους αγρότες τους μηδένισε οικονομικά, τους ξεφτέλησε μέσα στα ίδια τους τα χωριά. Θέλω να πω ένα μεγάλο όχι σε αυτές τις πολιτικές που μας οδηγούν εδώ. Γιατί είμαστε παραγωγοί μέσα στην κουπαίδα, τα χωράφια μας, με τις ζωοτροφές μας με αυτά και δεν βγαίνουμε πέρα, Γιώργο. Δεν βγαίνουμε στο κόστος παραγωγής, δεν βγαίνουμε, μας έχουν φέρει να όσα είναι τα έξοδα να είναι και τα έσοδα στην καλύτερη. Με έναν αστάθμο τον καιρό, με χίλια δυο πράγματα. Πήγαμε εκεί, πήγα σε αυτό το χώρο που δεν λέει ψέματα τουλάχιστον. Δεν σου παίρνει την ψήφο από εδώ και να σου κάνει κουρελόχαρτο στο να σου λέει: κοίτα να δεις, εγώ θα σου φέρω 2 εκατομμύρια ψήφους, κυρία Μέρκελ, και θα είμαι ο καλύτερος μαθητής σου. Και προχθές μέσα από το σταθμό σας μιλάγανε και λέγανε ότι. Ότι μια νομαρχία είμαστε. Δεν είμαστε μια νομαρχία της Ευρώπης. Έχουμε και εμείς λόγο και εμείς μπορούμε να παράγουμε και να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα δηλαδή, δεν σε αφήνουν να ανασάνεις την οικονομία. Και γι' αυτό το έκανα. Γιάννη Βάγκο, πες μου σε παρακαλώ πολύ, επειδή κάθε φορά που το κουβεντιάζουμε μου το λες αυτό, υπάρχει, εκτιμάς εσύ ότι υπάρχει σχέδιο αυτό που λέμε να μειωθεί αυτή η πρωτογενής παραγωγή, αυτή η επαφή που είχε παραδοσιακά ο Έλληνας με την αγροτική ζωή, με την κτηνοτροφική ζωή κλπ. Πάμε δηλαδή σε σημαντικές αλλαγές. Σημαντικότατες. Δηλαδή αν δεις μέσα στην παραγωγή, βλέπεις ότι πριν 10 χρόνια, 15, με 50 και με 70 στρέμματα ζούσες οικογένεια και σπούδαζες και παιδί. Τώρα θα σου πω κάτι που ζούσε οι Αθηναίοι, θα λένε τώρα τι λέει αυτός. Με 400 και με 500 στρέμματα δεν μπορείς να ζήσεις. Έχει φτάσει τόσο μεγάλο το κόστος παραγωγής και τόσο ακριβή η ενέργεια. Δεν θεωρεί η συνωμοσία ότι πιστεύω ότι θα αλλάξουν γρήγορα χέρια, ναι. Και θα έρθουν κάποιες εταιρείες. Βλέπω ότι ξεφτιλίζονται ακίνητα, ξεφτιλίζονται περιουσίες, οικονομικά χάνονται και έρχονται μετά είδε και στο Ζαχάρεος, τα πάνω στις Σέρες. Το ξεφτιλίσανε και το πήραν 20 φορές κάτω από την αξία του, την πραγματική. Δεν ξέρω αν είναι κάτι στημένο, εσκεμμένο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό. Αλλά βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι οι άλλοι κερδίζουν και ουσιαστικά οι μεγάλες εταιρείες και δεν κερδίζουμε εμείς που δουλεύουμε. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Στην παγκοσμιοποίηση δεν μπορούμε να πάμε απέναντι γιατί αυτή είναι εξυπόλυτη. Εμείς θέλουμε παπούτσια. Δηλαδή, πώς να τα βάλω εγώ με τον Αιγύπτιο στο βαμβάκι, να τα βάλω με τον Τούρκο, να τα βάλω. Και ό,τι παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δίνουμε 2 φορές περισσότερα πίσω. Δηλαδή, λένε στους αγρότες, δεν τους έχει αγγίξει η κρίση, και αυτή τη στιγμή κανένας αγρότης δεν μένει αγρότης. Δεν θέλει δε το παιδί του να μείνει αγρότης. Και όλα αυτά με κάνανε να πω ένα όχι, ρε παιδιά, στις πολιτικές. Πρέπει να αλλάξουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν θα σου πω εγώ τι πρέπει να γίνει, αλλά τουλάχιστον να μην συνεχίσει έτσι η υπόθεση να πηγαίνει κατά διαόλου.
Δηλαδή τώρα θα τρέξεις όλη την επικράτεια για να κάνεις προεκλογική εκστρατεία, για να μαζέψεις ψήφους. Τώρα η περίοδος εμάς είναι σε μέρα προσωπικά είναι ίσως η χειρότερη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχετε και υποχρεώσεις. Ναι, γιατί τώρα ανοίγουν όλες τις σπορές, οι καλλιέργειες, οι καλοκαιρινές. Ό,τι μπορώ και από όπου μπορώ θα σας βοηθήσω. Ναι. Αλλά πρέπει να ζήσουμε κιόλας. Να σου πω, εσύ είσαι συνεργαζόμενος, δεν έγινες, είσαι συνεργαζόμενος στο Ευρωβουλευτικό. Συνεργαζόμενος. Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή ένα τόσο σοβαρό κόμμα να σου κάνει μια τέτοια πρόταση και γι' αυτό δέχτηκα, τουλάχιστον δεν λέει ψέματα. Τουλάχιστον, δηλαδή φτάσαμε σε εποχή να λέμε ότι ένας δεν λέει ψέματα. Γιατί ουσιαστικά και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμιά διαφορά στην πολιτική. Τα πρόσωπα και να μπουν στις καρέκλες. Καλά, μην το λες αυτό, γιατί θα έχουμε αντιδράσεις στα ζητήματα αυτά. Γιατί υποψιάζουν. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Τουλάχιστον το μόνο που τους νοιάζουν είναι να βγουν έξω και να πούνε: εγώ θα ξέρω, κύριε Αμέλη, και περισσότερα πλεονάσματα. Εγώ θα είμαι πιο σκληρός με τους παραγωγούς. Με λίγα λόγια, δεν αλλάζει κάτι. Νούμερα θέλουν οι Βρυξέλλες, νούμερα θέλει η Γερμανία. Και από εκεί και πέρα, όποιος θα φέρει καλύτερα με λιγότερες αντιδράσεις. Δεν παίζει κανένα ρόλο, δηλαδή, ποιος θα είναι απάνω. Τη δουλειά τους να κάνουν. Είναι σαν να έχεις μια μεγάλη εταιρεία, θα βάλεις αυτόν που θα σου φέρει τον καλύτερα νούμερα. Καλή επιτυχία. Δεν πάει έτσι τώρα. Καλή επιτυχία, Γιάννη Βάγκο. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.